Ο Mike Greece λοιπόν, και για να δούμε την Ελλάδα πώς θα τη συναντήσουμε απόψε το βράδυ. Κάπου θα τη συναντήσουμε και ελπίζω να πάμε και καλά. Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος εδώ. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα και από εμένα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Μη χαρά είναι όλη δική μου. Καταλαβαίνεις γιατί είσαι. Εικάζω. Κάνε την εισαγωγή μόνος σου. Θα κάνω λοιπόν την εισαγωγή μόνος μου. Είμαστε ακριβώς λίγες ώρες πριν δοθούν τα Όσκαρ. Έχουμε λοιπόν την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με 10 υποψηφιότητες. Έχουμε ένα λόγο λοιπόν να συζητήσουμε για την Ελλάδα και το πώς συνδέεται με το φαινόμενο των Όσκαρ. Έχει βέβαια πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι σήμερα που βγήκαν τα τελευταία προγνωστικά για τα στοιχήματα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Στοιχήματα έχουν πέσει? Υπάρχουν στοιχήματα. Για πες, σε καμία κατηγορία δεν δίνουν την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου στην πρώτη θέση. Έχει όμως αρκετές στη δεύτερη θέση. Και αυτές είναι για το πρωτότυπο σενάριο, για τα κοστούμια και για την καλλιτεχνική διεύθυνση. Τις δίνουν αρκετά χαμηλό ποσοστό κέρδους αυτούς που θα στοιχηματίσουν εκεί, γιατί θεωρούν ότι είναι φαβορείς αυτές τις τρεις κατηγορίες. Ακολουθούν στην τρίτη θέση αντίστοιχα το καλύτερη ταινία, το δεύτερο γυναικείο ρόλο για τη Ρέιτσελ Βάις και το πρώτο γυναικείο ρόλο, καθώς και εκείνο για το μοντάζ. Εδώ υπάρχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον, το ότι ενώ υπό άλλες συνθήκες η Ρέιτσελ Βάις και η Έμα Στόουν θα μπορούσαν να είναι στην πρώτη γραμμή, αν μόνο μία από τις δύο ήταν υποψήφιες στο δεύτερο ρόλο, εδώ εικάζουν ότι πιθανότατα τα στοιχήματα θα μοιραστούν. Με αποτέλεσμα να μην από εκεί που θα μπορούσαν να έχουν και την πρωτιά, ίσως να ακολουθούν στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Μάλιστα. Και στην τέταρτη θέση δίνουν τον Γιώργο Λάνθιμο για βραβείο σκηνοθεσίας. Στην τέταρτη. Στην τέταρτη θέση. Τον Κουαρόν που τον δίνουν. Τον Κουαρόν τον δίνουν στην πρώτη θέση. Τον Κουαρόν τον δίνουν. Και δεν Γιατί είναι καθόλου εγώ νομίζω παράξενο. Ότι θα σου πω όμως, μεγάλη κόντρα είναι εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη κόντρα. Βλέποντας λίγο τα προγνωστικά, δεν είμαι φαν των στοιχημάτων. Δεν είμαι φαν των προγνωστικών. Και επίσης όταν είσαι και μίσης του κινηματογράφου, είναι πολύ μεγάλος μπελάς να μπορέσεις. Ούτε πες. Εσύ ούτε παίζεις. Καλά κάνεις. Όχι, εμένα μου αρέσει να παίζω. Δεν είναι. Αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα, μην την κάνουμε τώρα. Αυτό όμως που παρατηρούμε τα τελευταία 10 χρόνια από τότε που άλλαξε η κατηγορία για καλύτερη ταινία και έχουν δικαίωμα, υπάρχουν και χρόνια δηλαδή που έχουν 10 υποψηφιότητες, ότι τα προγνωστικά πλέον είναι λιγάκι διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν. Βλέπουμε ταινίες οι οποίες κερδίζουν το βραβείο καλύτερης ταινίας να κερδίζουν στο σύνολό τους 6, 4, 5, 3 και 2 ακόμα Όσκαρ, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μικρός αριθμός. Αν αναλογιστείς ότι άλλες ταινίες παίρνουν περισσότερα Όσκαρ την ίδια χρονιά χωρίς να πάρουν το βραβείο καλύτερης ταινίας. Ουσιαστικά η ψηφοφορία είναι που τα έχει αλλάξει. Δηλαδή έχει δικαίωμα κάποιος να ψηφίσει από αυτά που διάβαζε σε ένα κείμενο στο Hollywood Reporter ιεραρχικά το ποια ταινία θεωρεί πιο σημαντική. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα μια ταινία που μπορεί κάποιο να την ψηφίσουν όλοι στην τρίτη θέση και κάποιοι πιθανότατα στην πρώτη θέση να φτάσει σε καλύτερη αριθμητικά σειρά σου να πάρει κάποιο βραβείο. Αλέξανδρε, λατρεύω το παρασκήνιο. Λατρεύεις το παρασκήνιο. Τι θέλεις να μάθεις για το παρασκήνιο? Λοιπόν. Εσύ θα πεις. Πάρε πρωτοβουλία τώρα. Τι αξίζει και μπορούμε να το πούμε. Θα πούμε το ότι η Ακαδημία τα έχει κάνει θάλασσα αυτή τη χρονιά. Βλέπουμε ότι δεν θα έχουμε παρουσιαστεί λοιπόν φέτος. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί δεν θα έχουμε παρουσία? Έχει ξαναγίνει άλλη μια φορά? Έχει γίνει παραπάνω από μια φορά. Η τελευταία φορά όμως που είχε γίνει ήταν το 89. Ωραία. Και ποιος πώς θα πάει? Πώς θα πάει? Θα πάει με τους γνωστούς συντελεστές, οι οποίοι θα ανεβαίνουν στη σκηνή, θα προλογίζουν την επόμενη κατηγορία, αλλά δεν θα υπάρχει ένας κεντρικός παρουσιαστής. Ένας συντονιστής της όλης εκδήλωσης. Γιατί? Να μην μπούμε στο κουτσομπολίστικο μέρος. Να μην μπούμε στο κουτσομπολίστικο μέρος. Θα πούμε όμως ότι είχαν προταθεί αρκετά πρόσωπα. Κάποιοι δεν ήθελαν λόγω της αποτυχίας των προηγούμενων 2 ή 3 ετών των παρουσιαστών να ανταπεξέλθουν στις τεράστιες υποχρεώσεις που είχαν προκύψει. Καθώς και στην αναστάτωση που πριν 2 χρόνια είχε γίνει με το La La Land και το βραβείο το οποίο δόθηκε ένας λάθος φάκελος και. Τα θυμάστε περισσότερο, νομίζω. Φέτος όμως λοιπόν ένας από τους κυριότερους στο να παρουσιάσουν την τελετή των βραβείων βρέθηκε να έχει κάνει σχόλια μέσω κοινωνικής δικτύωσης που ήταν αρκετά προσβλητικά, με αποτέλεσμα να αποφασίσει ο ίδιος να αποσυρθεί από αυτό. Φαντάζομαι επίσης και οι δηλώσεις είναι πρόβλημα για τον παρουσιαστή. Και οι δηλώσεις είναι, και φέτος είναι και μια χρονιά με τον Τραμπ, και γι' αυτό τον λόγο λένε και το Ρώμα προπορεύεται. Εμένα το μυαλό μου εκεί πήγε. Είναι μια χρονιά λοιπόν που είναι λιγάκι άβολη στο να παρουσιάσει κάποιος. Η Ακαδημία μάλιστα έκανε και 2 μεγάλες γκάφες. Μεταξύ αυτών θα πούμε την τελευταία, το ότι ήθελε να βγάλει εκτός τηλεοπτικού χρόνου κάποιες κατηγορίες που δεν θα παρουσιάζουν για να γίνει μικρότερη διάρκεια των βραβείων. Και φυσικά έγινε μια μίνι επανάσταση από τον χώρο τον καλλιτεχνικό, που υποστηρίζουν το ότι, μια ταινία δεν μπορείς να τις αφαιρέσεις τη φωτογραφία για να υπάρχει.
Οπότε γιατί να σε αφαιρέσει την κατηγορία από τον τρόπο που θα παρουσιαστεί στην τηλεόραση. Mm-hmm. Τον θεωρούν χαμένο χρόνο γιατί βλέπουν ότι εκεί πέρα πέφτουν πάρα πολύ οι τηλεθεάσεις, μειώνεται ο χρόνος, οπότε και η διαφημιστική πίτα μοιράζεται λίγο άνισα. Μίλαμε λοιπόν και μια γιορτή όμως που το χρήμα έχει την πρώτη θέση και φαντάζομαι ότι εκεί θέλεις να πας, γιατί θέλεις να μιλήσεις για τα πακέτα δώρων. Θα πάω και στα πακέτα δώρων. Ούτως ή άλλως θα πάω και στα πακέτα δώρων και θα πάω για άλλο λόγο, γιατί το ξέρεις εσύ πάρα πολύ καλά. Υπάρχει πάρα πολύ ελληνικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό έχεις και το ψαλιδάκι εδώ, για να μου κάνεις ένα κάτι και να πεις αυτά που θέλεις να πεις τώρα εσύ. Λοιπόν, πάμε. Πώς τα λέμε, goodie buggy, goodie bags. Goodie bags. Goodie bags. Αυτό τι είναι? Είναι τα δωράκια τα οποία παίρνουν. Να ξέρεις ότι αυτά τα παίρνουν και οι δημοσιογράφοι. Περίμενε τώρα. Το υποκοριστικό τώρα γιατί μου το πας έτσι, δωράκια. Άμα είσαι υποψήφιος, συγγνώμη, δωράκια το λες αυτό. Για αυτούς. Για μας θα ήταν πολύ μεγάλα θα δώρα. Θα και οι δημοσιογράφοι παίρνουν τέτοια πακετάκια, όχι αντίστοιχα τόσο μεγάλα, αλλά παίρνουν, μπορεί να πάρουν κάποια χρονιά, είχαν πάρει ένα πολύ γνωστό κινητό τηλέφωνο, εταιρείας η οποία την επόμενη χρονιά έγινε και μάλιστα πάρα πολύ διάσημη και για ένα snapshot που είχε γίνει μέσα στην τελετή των Όσκαρ. Ας μην πούμε την ονομασία, θα μας κυνηγήσουν. Παίρνουν πάντως αξιοπρεπέστατα δώρα όσοι βρίσκονται στο κόκκινο χαλί με την ιδιότητα του δημοσιογράφου ή όσοι παρακολουθήσουν την τελετή. Αυτοί που παίρνουν τα καλά πακέτα, λοιπόν. Και τα καλά. Και καλύτερα δωράκια, θα σου κάνω εδώ πέρα μια εισαγωγή. Τα μέλη τα οποία ψηφίζουν. Κάποτε μάλιστα δεν υπήρχε και οικονομική δέσμευση στο πόσο ακριβό μπορεί να είναι το δώρο που θα στείλει σε κάποιον. Uh-huh. Και έτσι λοιπόν η Sharon Stone σε κάποια τελετή που ήταν υποψήφια για χρυσή σφαίρα έστειλε κάτι πανάκριβα ρολόγια, τα οποία την ανάγκασε η Επιτροπή να τις τα επιστρέψουν πίσω, γιατί θεωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά δωροδοκούσε μέλη της Επιτροπής για να ψηφίσουν υπέρ της. Αλέξανδρε, λοιπόν, έτσι μπήκε ένα πλαφόν. Πάμε λοιπόν σε αυτά τα goodie bags. Περίπου, αν δεν κάνω λάθος, και από όσο έχω διαβάσει, είναι περίπου στα 100 χιλιάρικα το κάθε πακετάκι. Δεν το λες καθόλου αμελητό, όμως πληρώνουν φορολογία γι' αυτό, να ξέρεις. Α, ναι. Πολύ σημαντικό. λοιπόν, αυτό το κρατάω στην άκρη. Mm. Και τα παίρνουν τα βραβεία αυτοί οι οποίοι παίρνουν και τα Όσκαρ, έτσι. Δεν παίρνουν τα βραβεία, παίρνουν αυτά τα goodie bags. Ουσιαστικά η Ακαδημία τους τιμά και μέσα από τον χορηγών της. Ωραία. Οι χορηγοί λοιπόν δίνουν κάποια πακέτα δώρων τα οποία μοιράζονται. Αυτό το οποίο λοιπόν έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μέσα σε αυτά τα δώρα υπάρχει το ελληνικό στοιχείο. Υπάρχει μια πολύ σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα στη Χαλκιδική και παρακαλώ, έχουμε κοντά μας και πάμε να κουβεντιάσουμε με την κυρία Ναταλία Χατζή. Είναι το αφεντικό, να το πω έτσι, της ξενοδοχειακής αυτής μονάδας. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα, κυρία Χατζή. Γεια σας, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να καταλάβουμε τώρα κι εσείς πώς συμμετέχετε σε αυτά τα goodie bags. Το πακέτο επί της ουσίας που παίρνουν όσοι κρατάνε στην τσέπη τους και ένα γαλματάκι, ένα Όσκαρ. Ή δεν κρατάνε. Είναι απλά υποψήφιοι. Μάλιστα. Για να σας ακούσουμε. Είναι για τους υποψήφιους και τους νικητές συγκεκριμένων κατηγοριών, δηλαδή Α και Β γυναικείου κεντρικού ρόλου και του καλύτερου σκηνοθέτη και όταν υπάρχει και του παρουσιαστή της εκδήλωσης. Μάλιστα. Κυρία Χατζή, πώς καταφέρατε και είσαστε μέσα σε αυτό το πακέτο? Ήμασταν και πέρσι, μετά από μια διαδικασία αξιολόγησης και συζητήσεις περίπου ενός χρόνου, μπορέσαμε και περάσαμε στην επόμενη φάση και γίναμε δεκτοί έτσι ώστε να συμμετέχουμε μέσα σε αυτό το πακέτο δώρα. Και ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία ήταν φυσικά η πολυτέλεια του resort και η ιδιωτικότητα η οποία δίνει σε όλους τους οποίους μένουν και φυσικά το γεγονός ότι είμαστε και ένα μέλος της Ρελές Ατό σίγουρα επηρέασε αυτή την απόφαση. Να πούμε στη Χαλκιδική βρίσκεστε και συγκεκριμένα βρίσκεστε στην Ουρανούπολη αν δεν κάνω λάθος. Βρισκόμαστε στην παραλία της Κομίτσας η οποία είναι ανάμεσα στην Ουρανούπολη και στα Νέα Ρόδα. Mm-hmm. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πέρυσι ποιοι πέρασαν από εκεί? Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω ονόματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπογράφουμε πάντα εμπιστευτικότητα για τέτοιου είδους διαμονές. Αλλά μπορώ να σας πω ότι βάσει στατιστικών στοιχείων, 2 με 3 από όλους αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν τα πακέτα δώρων, τα εξαργυρώνουν. Α, και αυτό έχει ενδιαφέρον, Αλέξανδρε. Έχει ενδιαφέρον το ότι κάποιος μπορεί απλά να το αφήσει ή να το παραχωρήσει κάπου αλλού. Μπορεί να το παραχωρήσει κάπου αλλού. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση, ίσως. Mm-hmm. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος από τους νικητές να παραχωρήσει το βραβείο του σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο ή σε κάποιο φιλικό πρόσωπο και να μην έρθει ο ίδιος ή η ίδια. Τα βραβεία τα συγκεκριμένα είναι ονομαστικά, δηλαδή είναι ονομαστική πρόσκληση η οποία πρέπει να την εξαργυρώσει ο ίδιος. Σε αυτά τα οποία προσφέρετε, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες ή κάποιες προδιαγραφές που σας έχουν ζητήσει και δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να αλλάξουν καθόλου ή ανατρέπονται όταν έρχεται κάποιος από τους καλεσμένους?
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, είναι τα συμφωνηθέντα. Ουσιαστικά, εμείς προσφέρουμε μια διαμονή 7 διανυκτερεύσεων σε μια luxury suite με δυτική πισίνα, η οποία είναι στα 120 τετραγωνικά μέτρα, είναι μπροστά στη θάλασσα. Και βάσει αυτού, μετά προσθέτονται και διάφορες άλλες υπηρεσίες που μπορεί να ζητήσει ο φιλοξενούμενος, όπως ενοικίαση γιότ, ελικοπτέρων και άλλων luxury υπηρεσιών, τις οποίες προσφέρουμε. Τι κόστος έχει όλοι κάτι ναι, πακέτο παρακαλώ, αυτό, παρακαλώ, ναι. Τι κόστος έχει συνήθως αυτό το πακέτο το οποίο δίνετε εσείς? Άμα κάποιος ήθελε να πάρει ένα αντίστοιχο πακέτο σήμερα, τι θα έπρεπε να πληρώσει γι' αυτό? Γύρω στις 7.500 ευρώ. Το λες καλά. Ναι, καλά. Λες να αξιοπρεπές. Ναι, δεν να πω και εγώ την αλήθεια. Χαίρομαι για κάτι πάρα πολύ και σας το λέω, γιατί είσαστε μια νέα Ελληνίδα επιχειρηματίας που καταφέρνετε κάτι τέτοιο. Και αυτό έχει μεγάλη αξία, γιατί φαντάζομαι επίσης ότι σε αυτόν τον διαγωνισμό για το ποιος θα μπει μέσα στα goodie bags, φαντάζομαι ότι είχατε και ανταγωνισμό. Πολλοί θα προσπάθησαν να είναι αντίστοιχα στη θέση τη δικιά σας. Σαφέστατα, υπάρχουν ξενοδοχεία και εταιρείες από όλο τον κόσμο. Το Avaton πέρσι ήταν το πρώτο ελληνικό brand το οποίο κατάφερε ποτέ να μπει στα goodie bags των Oscars. Και αυτό γενικά μας δίνει μια όθηση και μια πάρα πολύ μεγάλη προβολή σε όλα τα διεθνή μέσα. Το NBC, το ABC News στην Αμερική, Vogue και πολύ μεγάλα άλλα δημοσιογραφικά brands έχουν μιλήσει για την περιοχή της Χαλκιδικής και για το Avaton μετά από μια τέτοια προβολή. Εγώ χαίρομαι που διαφημίζουμε τη χώρα μας, χαίρομαι που διαφημίζουμε τη Χαλκιδική. Κυρία Χατζή, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που είδαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαστε καλά. Αλέξανδρε, πάμε να το κλείσουμε. Πάμε να το κλείσουμε με ένα βίντεο. Πάμε να το κλείσουμε με την Glenn Close, την οποία συνάντησα σε τρία διαφορετικά φεστιβάλ την προηγούμενη χρονιά. Βεβαίως. Στο φεστιβάλ του Τορόντο, του Σαν Σεμπαστιάν και τη Ζυρίχη. Η Glenn Close, λοιπόν, είναι η μοναδική μάλλον αντίπαλο τη Κόλμαν για την ταινία Η Ευνοούμενη. Του Γιώργου Λάνθιμου. Θα πούμε όμως ότι επειδή είναι και πλέον είναι 72 ετών, 71 ή 72 ετών, και μέσα σε 4 δεκαετίες ήταν 7 φορές συνολικά υποψήφια, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να φύγει φέτος η Glenn Close με το βραβείο. Ενώ πραγματικά, αν το δούμε αντικειμενικά, η Coleman ήταν η καλύτερη. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Hello, I'm on. Hello, Mrs. Castleman, is that you? Yes. Mr. Castleman, you're still on as well? Yes, yes, I am. It is my great honor and pleasure to tell you, Mr. Castleman, that you have been chosen to receive this year's Nobel Prize in Literature. There's a very funny scene in the film when your husband receives his award, when you both of you are jumping in the bed. I won the Nobel, I won the Nobel, la 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 la, I won the Nobel. What? I would like to know, because this is really a performance that probably we will see you at the Oscar this year with one more nomination. Would you react the same way? And a second part to this question, if you have ever thought of throwing away one of your awards for any reason. Thank you so, so much for the lovely performance. I'd jump on the bed, I'd strip naked, I'd run screaming down the street. Cans of silly string. Yeah. Thank you very much. Mrs. Castleman. Yes. You should know that your husband will be fending off the press today, so what I advise is that you monitor his calls, as it does get quite exhausting. Yes. I'll take good care of him. Because I know that you are a perfectionist, have you ever considered doing almost the same thing that your husband does in the film by throwing an award? Even from the window of the car, I mean. Oh. No, that has never crossed my mind, I have to say, to throw an award out the window, no. I don't want the fucking thing! What are you doing? What did you just do?